και φώτα. Πες πως τίποτα δεν είναι όπως πρώτα. Σαρώνουν και στην Κύπρο οι παραστάσεις της Μαρινέλλας και του Τάκη Ζαχαράτου που ήταν sold out εδώ και ένα χρόνο σε όλη την Ελλάδα. Ένα μουσικό υπερθέαμα όπου οι δύο στάρ διασταυρώνουν τα μοναδικά ταλέντα τους, χαρίζοντας στους θεατές στιγμές διασκέδασης, χαράς αλλά και άφθονου γέλιου. Όλα με διακόπτουν τώρα. Ποιος είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου, θέλει να παρέμβει. Νίκο, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η χθεσινό βραδινή, η πρώτη της σειράς παραστάσεων στην Κύπρο που δόθηκε στο αμφιθέατρο της Σχολής Τυφλών στη Λευκοσία, καθήλωσε τους εκατοντάδες θεατές. Σήμερα εξεφανίζονται και οι δύο καλλιτέχνες ερμηνεύοντας το «Άναψε φώτα» της Μαρινέλλας. Τη σκητάλη παίρνει ο πρώτος ακομπλεξάρης ο σόουμαν με τα χίλια πρόσωπα, ο μοναδικός Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος ενσαρκώνει πρόσωπα από όλη την ελληνική πραγματικότητα με έναν τρόπο απόλυτα λαμπερό, διατηρώντας πάντοτε τις βασικές αρχές της σάτυρας. Νίκος Χατζηνικολάου, Αλέξη Τσίπρας, Γιάννα Αγγελοπούλου και φυσικά Άντζελα Δημητρίου και Ζωζό Σαμπουτζάκη είναι μερικές από τις ενσαρκώσεις που προσφέρει ο Τάκης Ζαχαράτος κατά την εντυπωσιακή παράσταση. Πού αιώνες έχουν έρθει στην Κύπρο, τι χρονολογία έχουμε. Και ακολούθως η μοναδική Μαρινέλλα ανεβαίνει σε σκηνή, ζωντανεύοντας μια άλλη εποχή και υπενθυμίζοντας ότι η ιστορία των τραγουδιών γράφεται με φωνή και ψυχή. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου. Οι δύο καλλιτέχνες παντρεύουν το ταλέντο τους με εντυπωσιακό τρόπο στη συνέχεια, καθώς επί σκηνής εμφανίζονται δύο Μαρινέλλες και ακολουθεί ένας διασκεδαστικός διάλογος που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Μία Μαρινέλλα υπάρχει, βάλ το καλά. Όχι εγώ και εσύ και του Ραφέξ, αλλά μία. Τη Μαρινέλλα και τον Τάκη Ζαχαράτο πλαισιώνουν στην παράσταση οι νέα ταλαντούχα παιδιά που χορεύουν και τραγουδούν καθώς και ζωντανή ορχήστρα. Οι παραστάσεις συνεχίζονται απόψε στις 9 στη Σχολή Τυφλών στη Λευκοσία, αύριο Τετάρτη στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο στη Λάρνακα, ενώ αύριο θα ρίξουν στο Δημοτικό Κηποθέατρο της Λεμεσού την Παρασκευή. Χορηγός επικοινωνίας των παραστάσεων είναι ο Αντένα και το Αντένα Άιγο.